Κοντά στους συμπολίτες μας που χτυπήθηκαν από τις πλημμύρες στη Δυτική Αττική, στέκονται οι οικότροφοι της εστίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ίδιοι καθημερινά, πήραν την πρωτοβουλία να συλλέξουν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης για να ανακουφίσουν όσους είδαν τις περιουσίες τους να πνίγονται στο νερό. Εμείς σαν σύλλογος προσπαθούμε να οργανώσουμε την αλληλεγγύη μας μπροστά σε αυτό το ζήτημα και από σήμερα ξεκινάμε συλλογή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης, οπότε καλούμε και όποιον φοιτητή μπορεί να έρθει έξω από το εστιατόριο που ξεκινάμε από σήμερα αυτή την προσπάθεια. Οι οικότροφοι δεν κλείνουν τα μάτια στα προβλήματα γύρω τους και παράλληλα συνεχίζουν να καταγγέλουν τα όσα ζουν καθημερινά. Οκτωβρίου 2017. Αυτή είναι η εικόνα έξω από το εστιατόριο της φοιτητικής εστίας στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, έτσι όπως την κατέγραψε η κάμερα του Ιόνιαν. Ένα μήνα μετά, τι έχει αλλάξει? Η διευθέτηση της ουράς αναμονής για το εστιατόριο είναι η μόνη εμφανής αλλαγή που έγινε μετά τις καταγγελίες των φοιτητών. Η ίδια άσχημη κατάσταση συνεχίζει να επικρατεί και στους χώρους που μένουν οι φοιτητές. Τα προβλήματα συνεχίζονται. Παρά τις συνεχείς κινητοποιήσεις που είχαμε σαν Σύλλογος Οικοτρόφων, δεν έχει λυθεί ούτε ένα από τα προβλήματα τα οποία βάζουν εμπόδιο στις ζωές μας σήμερα. Παρά τις συνεχείς πιέσεις και τις κινητοποιήσεις των οικοτρόφων, δεν έγινε καμία ενέργεια για την αποκατάσταση των κτηρίων. Η κατάσταση παραμένει τραγική. Η αλλαγή του καιρού και ο ερχομός του χειμώνα φέρνει νέα προβλήματα σε θέρμανση και ζεστό νερό, δοκιμάζοντας τα όρια και την υπομονή των οικοτρόφων. Κάποιες νύχτες όπου δεν ανάβει η θέρμανση, οι φοιτητές αναγκάζονται προφανώς να χρησιμοποιήσουν δικές τους συσκευές, το οποίο συνεπάγεται να πέφτει το ρεύμα. Και ερχόμαστε αντιμέτωποι με αυτή την κατάσταση λοιπόν. Θέρμανση υπάρχει περιστασιακά, το ζεστό νερό και αυτό ορισμένες μέρες δεν λειτουργεί. Και είναι και αυτό ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Οι καταγγελίες οικοτρόφων για την εστία στην Πάτρα έρχονται να ενωθούν με αυτές των φοιτητών τους από τη Θεσσαλονίκη και το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Να απευθύνουμε και κάλεσμα και σε όλους τους φοιτητές να είναι δίπλα μας σε αυτόν τον αγώνα, σε όποια κίνηση προχωρήσουμε το επόμενο διάστημα. Σειρά κινητοποιήσεων αναμένεται σε πανελλαδικό επίπεδο το επόμενο διάστημα, με τους φοιτητές να κρούν για χιλιοστή φορά το καμπανάκι σε Υπουργείο Παιδείας και Ίδρυμα Νεότητας για την υποβάθμιση που υφίστανται στις συνθήκες που ζουν καθημερινά.